Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η Δευτέρα Κυριακή του Λουκά αναφέρεται στην αγάπη ακόμη και προς τους εχθρούς. Αυτή η Κυριακή λοιπόν μας διδάσκει πάρα πολλά, τα οποία οφείλουμε σαν άνθρωποι και προπαντός σαν χριστιανοί ορθόδοξοι να εφαρμόζουμε. Η Δευτέρα Κυριακή του Λουκά είναι από το κεφάλαιο 6 του Ευαγγελίου, από τον στίχο 31 μέχρι 36. Έκτο κεφάλαιο λοιπόν, στίχος 31 μέχρι 36. Δεν θα αναφερθούμε σε όλους τους στίχους. Μας κάνει λόγο ότι πρέπει να έχουμε την καλή διάθεση, να περιποιούμεθα ακόμα και αυτούς που μας υβρίζουν και μας δολοπλοκούν και μας μισούν. Και κάνει μια διάκριση εδώ ο Ιησούς Χριστός. Εάν αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, τι διαφέρουμε από τους κοινούς ανθρώπους? Και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν ευεργετούμε αυτούς που μας ευεργετούν, δεν θα διαφέρουμε τίποτε και από τους κοσμικούς ανθρώπους και τους αθέους ακόμα, οι οποίοι ευεργετούν αυτούς από τους οποίους ευεργετούνται. Και αν δανείζουμε σε αυτούς που μας υπόσχονται και μας εγγυώνται ότι θα μας δώσουν πίσω το δάνειο, τότε τι διαφέρουμε από τους αμαρτωλούς? Τα ίδια κάνουν και εκείνοι. Ας σταματήσουμε στο στίχο 35, όπου είναι το καινούργιο πράγμα, όπου είναι το μεγαλείο της Καινής Διαθήκης, όπου ακριβώς είναι η εντολή, η καινούργια της αγάπης προς τους εχθρούς ακόμα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολύ σε, και έσεστε οι υψίστου ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Πράγματι αυτός ο στίχος 35 εμπερικλεί όλο το μεγαλείο της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι απλώς η εντολή της αγάπης αγαπάτε αλλήλους, αλλά η αγάπη επεκτείνεται ανεφορείων και στους εχθρούς. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να αγαπάτε, λέει, ακόμα και τους εχθρούς σας. Και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και να τους ευεργετείτε. Και όταν σας ζητούν δάνειο, να τους δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, χωρίς να ελπίζετε τίποτε ότι θα πάρετε πίσω. Και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έτσι θα αμοιφθείτε από τον Άγιον Θεόν γενναιόδωρα, και έσεστε οι ύψεις του και ιδού η αμοιβή. Θα είστε παιδιά του Θεού, αληθινά παιδιά του Θεού, μιμητέ του Θεού. Γιατί? Ότι αυτός Χριστός εστίν, γιατί αυτός ο Θεός είναι Χριστός, γεμάτος αγάπη και καλοσύνη. Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Προς τους αχαρίστους και τους πονηρούς είναι γεμάτος αγάπη και ποτέ δεν έρχεται να εκδικηθεί ο Θεός ή να τιμωρήσει τους κακούς ή να μην βρέξει για τους πονηρούς ή να μην βγάλει τον ήλιο για τους αμαρτωλούς και μετανοεί τους. Και τον ήλιο ανατέλει και βροχήν φέρνει για όλο τον κόσμο και για δικαίους και για αδίκους, και το οξυγόνο μας δίδει όσο βέβαια έχουμε, όσο δεν καταστρέφουμε, για όλους τους ανθρώπους, και τις χαρές και τις ομορφιές της ζωής δίνει ο Θεός ανεξάρτητα για αμαρτωλούς και αγίους, για δικαίους και αδίκους, για αυτούς που τον υβρίζουν και τον βλασφημούν ακόμη. Τόσον αγάπη μεγάλη έχει ο Άγιος Θεός, και καλούμεθα εμείς να μιμηθούμε αυτήν την αγάπη του Αγίου Θεού. Και καταλήγει ο στίχος 36. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, να είσαστε λοιπόν ικτήρμονες, να σπλαχνίζετε και να ελεείτε τους ανθρώπους, να τους συμπονάτε, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονες, όπως και ο Πατήρ ημών ουράνιος, ο Άγιος Θεός είναι ικτήρμον. Αυτό είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο της Κυριακής που έχουμε
της Κυριακής Β, όπως λέγεται, της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά. Ας σταθούμε λοιπόν με πολύ προσοχή στο στίχο 35. Προ Χριστού δεν υπήρχε η έννοια της αγάπης, παρά μόνον η έννοια της φιλίας. Η έννοια της αγάπης ήταν μόνον μέσα σε στενά όρια και απευθυνόταν στους φίλους, στους συγγενείς, στους ομοέθνης. Μάλιστα αυτήν την αγάπη την είχαν τόσο στενέψει οι Ιουδαίοι, ώστε έλεγαν αγαπήσεις των πλησίων σου και μισή, αγαπήσεις των συγγενείς σου, των ομοεθνείς σου και μισήσεις των εχθρών σου, των αλλοεθνή δηλαδή. Είχαν λοιπόν στενέψει πάρα πολύ τα όρια της αγάπης μόνο στους συγγενείς, στους φίλους ή στους ομοεθνείς. Είχαν υψώσει ένα τείχος φαρισαϊκό, σοβινιστικό και συμπεριελάμβαναν και από τους ομοεθνείς μόνον αυτούς που τους αγαπούσαν. Και θεωρούσαν μάλιστα οι Εβραίοι των λαών, των απλών, έστω και των αγράμματων λαών, το θεωρούσαν χώμα, γη, χώμα προς περιφρόνησιν. Αγαπήσει λοιπόν των πλησίων σου και με την έννοια πλησίων θεωρούσαν τον ομόφρονα, τον συγγενή, τον φίλο, τον αυτόν που τους αγαπούσαν και μισείς των εχθρών σου. Αυτά ίσχυαν και στον κόσμο των άλλων, των ιδωλατρικών. Η αγάπη δεν υπήρχε, απλώς υπήρχε φιλία. Βέβαια είχαμε κάποιες εξαιρέσεις αγάπης. Είχαμε κάποια παραδείγματα ανεξικαγίας. Φερπεί να αναφέρουμε παράδειγμα ανεξικακίας που πλησίαζε την έννοια της αγάπης στον Σοκράτη. Κάποιος την αγορά μια μέρα, του έδωσε τόσο ξύλο, του έσπασε το κεφάλι και πέταξαν εξογκώματα. Δεν μίλησε, ούτε μια λέξη δεν είπε ο Σοκράτης. Και μάλιστα έβαλε μια ταμπέλα, έγραψε και λέγει αυτό το εξόγκωμα, αυτό το καρούμπολο θα λέγαμε εμείς, μου το έκαμε ο τάδε, τίποτε άλλο. Δεν τον ύβρισε, δεν τον ανταπέδωσε ύβρις, δεν τον απείλησε, δεν τον έθιρε ο Σοκράτης. Απλώς έφαγε ξύλο και με την φιλοσοφική του τοποθέτηση, με την ανοχή του, την καρτερία του, την ανεξικακία του, έδωσε δίδαγμα. Να φέρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Όπως ακριβώς τα αναφέρει τα παραδείγματα αυτά και ο Μέγας Βασίλειος των λόγων του, των θαυμάσεων προς τους νέους, όπως σαν εξελληνικών οφειλείτων λόγων. Κάποτε τον Περικλή στην αγορά, που ήταν πάντοτε δημόσιοι άνδρες στην αγορά παρόντες, να δεχτούν τον έλεγχο ή τις επεφημίες, κάποιος φθονερός τον πλησίασε και του έψελνε βρυσίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τον έλουζε, λέγει κυριολεκτικά ο Μέγας Βασίλειος. Τον έλουζε με βρυσίες όλη την ημέρα. Ο Περικλής ατάραχος είχε την αρετή, τις καρτερίες, τις ανεξικακίες. Δεν θύμωσε, δεν ανταπέδωσε, δεν ονείδησε, δεν ύβρισε, δεν απείλησε, δεν κάλεσε τους τα όργανα, θα λέγαμε, της τάξεως, όποια υπήρχαν τότε, να βάλουν σε τάξη αυτόν τον άτακτον, τον υβριστήν. Στο τέλος πήγαινε στο σπίτι του ο Περικλής. Από κοντά ο υβριστής, βρίζοντας μέχρι και την πόρτα του σπιτιού του. Γυρίζει στο τέλος ο Περικλής, όταν άνοιξε η πόρτα του σπιτιού του και μπήκε μέσα και του λέγει, κάτσε μη φεύγεις, αν θες βρίσαι ακόμα, αλλά να σου δώσω ένα φανάρι, γιατί είναι σκοτάδι, μη σκοντάψεις και πέσεις και χτυπήσεις, να γυρίσεις με το φανάρι στο σπίτι σου και δεν πειράζει, ας έβρισες. Αυτή η ανεκτικότητα του Περικλή, αυτή η ανεξικακία, αυτή η μεγαθυμία πλησιάζει τις αρετές της αγάπης του Χριστού. Βέβαια, είχαμε και έχουμε και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Βέβαια, πάρα πολλά, όχι τόσο πολλά, αλλά μεγάλων σοφών και θα λέγαμε δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, που κατά τον Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και τον μάρτυρα, θεωρούνται ως χριστιανοί προ-Χριστού ζήσαντες, οι σοφοί, οι μεγάλοι, που έδειχναν δείγματα ανεξικακίας και αγάπης. Βέβαια, δεν υπήρχε σαν κανόνας. Ήταν αυτή η ανεξικακία που πλησίαζε την αγάπη, ήταν τρόπος, θα λέγαμε, ζωής των σοφών και των Αγίων της Παλαιάς
εποχής προ Χριστού, των κατά Χριστόν ζησάντων, των εχόντων, όπως λέγει ο Ιστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, το σπέρμα της αλήθειας μέσα τους, το σπερματικό λόγο, δηλαδή την πηγολαμπίδα, την σπίθα του Θείου Φωτός της Θείας Χάριτος. Αλλά κανείς δεν είχε διδάξει στην παλαιά εποχή και στην παλαιά Διαθήκη και στους Έλληνες και στους Λωράτες, κανείς δεν είχε διδάξει αυτή την εντολή «αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Ήταν αδιανόητο. Και μάλιστα κανείς δεν έφτασε μέχρι σημείου να σταυρωθεί για τους εχθρούς και κανείς δεν είπε όταν βασανίζεται από τους προχριστού «συγχώρησέ τους αυτούς που με βασανίσουν», όπως είπε ο Χριστός όταν ήταν κρεμασμένος επάνω στο σταυρό. Τι είπε? «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδες τη ποιούση». Όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή σαν λόγος και σαν πράξη, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Και αυτή η αγάπη δεν είναι αγάπη στατική, ανέκφραστη, ακίνητη, αμίλητη, μια αγάπη μακράν που δεν την βρίσκουμε, δεν μας αγγίζει και δεν την αγγίζουμε. Αντίθετα, είναι αγάπη εκστατική, αγάπη που πορεύεται, αγάπη που έρχεται να μας αγκαλιάσει, αγάπη η οποία εκφράζεται με την σάρκωση του Θεού Λόγου και ενώνεται η Θεία Δόξα, τόσο είναι μεγάλη η αγάπη του Θεού, ούτως η αγάπη στην ημάς ο Θεός ως τον αιών των μονογενή αυτού έδωκε, ή να πάω σου πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη αλλά έχει ζωή αιώνιο. Αυτή η αγάπη λοιπόν εκφράζεται όχι μόνο με λόγο, όχι μόνο με λόγια συγγνώμης και λόγια αγάπης, και έχουμε έκφραση της αγάπης στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι σημείου ώστε ο Άγιος Θεός να συγχωρεί και τον Εζεκία, τον ασεβέστατον βασιλέα, και όταν προσευχόταν και έκλαιγε στον τοίχο γυρισμένος επειδή είχε πάρει την είδηση του Θεού από τον Ισαΐα ότι θα πεθάνει, έκλαιγε και έλεγε «θυμήσου Κύριε πότε όταν ήμουν και εγώ νάρετος και έκανα καλά έργα και ζήτησε το έλεος και ο Θεός του έδωσε συγχώρηση 15 χρόνια ζωής ενώ θα πέθαινε». Θυμηθείτε την αγάπη του Θεού η οποία εκφράστηκε στον Αχαάβ, εκείνον τον ασεβή βασιλέα, τον που είχε πήρει για σύζυγο την Ιεζάβελ, η οποία ταλαιπώρησε τους Ιουδαίους και η οποία απείλησε ακόμα και τον Ηλία τον θεσβήτη. Θυμηθείτε ότι ο Θεός όταν σκότωσε ο Αχαάβ τον Ναβουθέ να του πάρει το αμπέλι και του παρήγγειλε ότι θα πάθει και αυτός τα ίδια και θα τιμωρηθεί, έκλαιγε καθοδόν μετανιωμένος και ο Θεός του συγχώρησε την αμαρτία και δεν τιμώρησε στις ημέρες του τον ίδιο, αλλά τιμώρησε απόγονόν του. Έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη πολλές αποδείξεις που εκφράζεται η αγάπη του Αγίου Θεού, που συγχωρεί ο Θεός, που περιβάλλει με αγάπη και τους αμαρτωλούς και τους υβριστές και τους ασεβείς άρχοντες και τους δίδει ακόμα και τέτοια δώρα ώστε να ζουν και 15 χρόνια επιπλέον. Αλλά η αγάπη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζεται και τιμωρητικά. Βέβαια υπάρχει μια φλιαρία δήθεν θεολογία ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι μόνο αγάπη, ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, ότι ο Θεός δεν κάνει τιμωρίες. Αυτά είναι φαυλότητες, αθεολόγητες φαυλότητες. Διότι ο Θεός από αγάπη κολλάζει το κακό, από αγάπη παιδαγωγή, από αγάπη έφερε τότε τον κατακλυσμό επί του Νόε και έσωσε την ογδοάδα του Νόε και εξ αυτού προήλθε η ανθρωπότητα, η διόνυση του ανθρωπίνου γένους. Από αγάπη κόλασε την αμαρτωλότητα ώστε να μην διονυστεί στον κόσμο η αθλειότητα της αμαρτίας όπως ήταν επί του Νόε. Από αγάπη κόλασε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τρεις άλλες πόλεις γύρω εκεί στην περιοχή της Νεκράς Θαλάσσης, και τώρα είναι η Νεκρά Θάλασσα που αποδεικνύει την ύπαρξη των πέντε εκείνων πόλων, η Πεντάπολης, στις εκβολές εκεί του Ιορδάνη ποταμού που είναι η Νεκρά Θάλασσα. Από αγάπη τιμώρησε αυτές τις πέντε πόλεις γιατί είχαν φτάσει σε αμετανοησία. Εσώθηκε όμως ο Λότ, όχι όμως η γυναίκα του επειδή ήταν περίεργη και δεν τήρησε την εντολή του Θεού. Εσώθηκε ο Λότ και οι θυγατέρες του. Από αγάπη λοιπόν
ατιμώρησε και τους Εβραίους μέσα στην έρημο ο Άγιος Θεός για να παιδαγωγηθούν, να μετανοήσουν, να καθαρθούν από τα πάθη και τις αδυναμίες. Από αγάπη τιμώρησε και τιμώρησε στη συνέχεια αυτούς που τους αγαπά και τους θεωρεί ως παιδιά του, για να βελτιώνονται, για να συνετίζονται, για να φιλοσοφούν μέσα στην δοκιμασία, μέσα στην κάμινο του πυρός, του δοκιμαστηρίου πυρός, ώστε να απαλλάσσονται σαν το χρυσάφι από τη σκουριά της αμαρτίας. Όσοι λέγουν ο Θεός είναι μόνον αγάπη, είναι δογματικός, λανθασμένοι, μην πω αιρετικοί. Ότι ο Θεός δεν είναι μια αγάπη ανέκφραστη, δεν εγκαταλείπει τους αμαρτωλούς, αλλά από αγάπη τους παιδεύει, παιδαγωγεί. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα ιών, όν παραδέχεται. Μπορεί να νοήσουμε αγάπη ενός γονιού που δεν παιδαγωγεί το παιδί, το αφήνει να έχει πείσματα, αμαρτήματα, πάθη, ιδιοτροπίες, και να μην πειθαρχεί σε κανένα κανόνα ηθικής και συμπεριφοράς σωστής. Δεν είναι αγάπη αυτή, είναι κακώς εννοούμενη αγάπη. Και η υπερβολική δίθεν αγάπη των γονέων βλάπτει, είναι αντιπαιδαγωγική, είναι άρνηση της αγάπης. Η αγάπη, επειδή δεν έχουμε να κάνουμε με αγγέλους, ούτε τα παιδιά είναι αγγελούδια και από την κούνια τους έχουν την πονηρία, ούτε και φυσικά οι άνθρωποι της εποχής μας που ζούμε και όλων των εποχών είναι αγγελούδια. Έχουν πάθη, έχουν πονηρίες, έχουν κακίες, έχουν μίση, γίνονται φωνείς, γίνονται κλέφτες, δολοπλόκοι, μοιχοί, πόρνοι, σαδιστές, σοδομιστές, σατανιστές. Ο Θεός δεν είναι απαθής, ούτε αδιαφορεί, αλλά δίνει καμιά φορά κανένα ράπισμα για να τους οδηγήσει στο να φιλοσοφήσουν και να μετανοήσουν. Με αυτήν την έννοια λοιπόν η αγάπη του Αγίου Θεού έχει, για να δούμε ποια είναι η αγάπη του Θεού, έχει δύο όψεις. Είναι, όπως ξανά είχαμε πει και θα επαναλάβουμε και σε άλλη φορά αν χρειαστεί, αγάπη ευλογούσα και παρέχουσα ευλογίες και αγαθά στους ανθρώπους, και αγάπη παιδαγωγούσα που τσούζει λίγο, που μας δέρνει λίγο, που μας ξυνίζει, θα λέγαμε, μια δοκιμασία που επιτρέπει να μας έβρει, που μας παιδαγωγεί, μας μαστιγώνει, μας παιδεύει, με την έννοια μας περνάει μέσα από δοκιμασία, ώστε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να εξέλθουμε πλέον ελεύθεροι από τα πάθη, σε μια απάθεια που ακριβώς βρίσκουμε τον εαυτό μας και την μορφή, την αληθινή του ανθρώπου και του χριστιανού. Ναι, έτσι αγαπά ο Θεός, και ο Θεός αγαπά και τους εχθρούς. Γι' αυτό τους παιδαγωγεί, και αν τιμωρήσει μια φορά έναν ή πολλούς, η τιμωρία γίνεται προς συνετισμό, προς κολασμό και αυτών που τιμωρούνται και αυτών που βλέπουν την τιμωρία. Δεν είναι λοιπόν σαδιστής ο Θεός και άπρακτος και απαθής και αδιάφορος, όπως παριστάνουν τον Βούδα, τον Βουδισμό ή οι Ινδουιστές, που στέκεται απαθής, αδιάφορος, εννέα και ο μήνας, σημαίνει να γίνει ο κόσμος, τάχνει να γίνουν όλα, αρκεί εγώ να είμαι ήρημος και απαθής. Δηλαδή τι απαθής, με στοική απάθεια, δηλαδή αδιαφορία και αναισθησία. Όχι, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι και απάθεια. Αυτό είναι αρνητική απάθεια. Αυτό είναι μηδενισμός. Αυτό είναι μηδενισμός των αξιών, αυτό είναι άρνηση αγάπης. Η αγάπη σημαίνει να αναλάβει ο Θεός στους ώμους του τον αμάρτωλο άνθρωπο, να σταυρωθεί για αυτόν, να θυσιαστεί για αυτόν, να του πει λόγο, να κάνει έργο αγάπης. Όμοια αγάπη σημαίνει και στον χριστιανό να μιμηθεί τον Χριστό, να σταυρωθεί για τον αμαρτωλό κόσμο, να σηκώσει τον αμαρτωλό κόσμο στους ώμους του, να προσλάβει τον αμαρτωλό κόσμο, να μην κάνει διαχωριστικές γραμμές οι αμαρτωλοί και οι άγιοι, αλλά να στραφεί στον κόσμο τον αμαρτωλό και να τον σηκώσει από την πλάνη του, να τον σηκώσει από τον πόνο του, να σκύψει στο πρόβλημά του, να δει την αρρώστια του, να δει τον πόνο του, να δει τα προβλήματά του και να τον βοηθήσει να τα σηκώσουν μαζί. Δηλαδή αγάπη σημαίνει θυσία, αγάπη σημαίνει
σταύρωσης, κένωσης, θυσία, κένωση με έψιλον. Να αδειάσει κανείς τον εγωισμό του. Αυτό σημαίνει αγάπη. Δηλαδή να μιμηθεί ό,τι κάνει ο Χριστός. Τι κάνει λοιπόν ο Χριστός για τους αμαρτωλούς και εχθρούς ανθρώπους που τον ίδρυσαν και λάτρευαν τα είδωλα και θυσίαζαν στα δαιμόνια. Για αυτούς σαρκώνεται, γίνεται και άνθρωπος ο Θεός και τέλειος άνθρωπος. Για αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους δέχεται να σταυρωθεί, να υβριστεί, να ονειδιστεί. Όταν το έτον έλεγαν Σαμαρίτη, δηλαδή δαιμονισμένον, δεν τους είπε πάρτε έναν κεραυνό να τελειώσετε να μην βρίζετε τον Υιόν του ανθρώπου, τον Χριστό. Όταν του είπαν οι μαθητές του στη Σαμάρια που έλεγαν οι Σαμαρίτες φύγει από εδώ, δεν σε δεχόμαστε, δεν δέχτηκε τις προτροπές των Αποστόλων, Κύριε, να πούμε να κατέβει φωτιά να τους κάψει, όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τρελαθήκατε, τους λέει ο Χριστός, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν ήρθα να απολέσω ανθρώπους, αλλά να σώσω ανθρώπους. Και δείχνει την αγάπη του ο Χριστός με όλη την διάσταση η οποία, την οποία αγάπη την είχε στο πλήρωμά της. Για αυτούς τους αμαρτωλούς δεν σταυρώθηκε ο Χριστός και για τους Εβραίους σταυρώθηκε. Και τι λέγει στον ουράνιο πατέρα, το ξαναεπαναλαμβάνω, όταν τον ονείδησαν, τον ύβριζαν από κάτω και του λέγαν αν είσαι Θεός κατέβα από το σταυρό, δηλαδή εμπεγμός, λιδωρία, ονειδισμός. Τι έλεγε ο Χριστός, πάτερ άφεσαι αυτής, ουγαρίδες τι πίουσιν, συγχώρεσαι τους λέει δεν ξέρουν τι κάνουν. Γι' αυτό ο Κύριος λοιπόν μας δίνει την εντολή. Αγαπάτε αλλήλους σε άλλο σημείο και στον Ιωάννη προπαντός τον Ευαγγελιστή της αγάπης που θεολογεί για την αγάπη και με τα λόγια ακόμα των επιστολών του Αποστόλου Παύλου που κάνει τον ύμνο της αγάπης. Ο Χριστός λοιπόν και με τον λόγο της αγάπης που εκφράζεται με τη γραφίδα του Παύλου και με το στόμα του Παύλου. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω κλπ. Κλπ. Είναι ο ολόκληρος ο ύμνος της αγάπης, ο καταπληκτικός που υψώνει την αγάπη πάνω από όλα. Και με τα λόγια πάλι όχι μόνο του Παύλου αλλά και του Ιωάννου του Θεολόγου που λέει ο Θεός αγάπη εστί. Εάν αγαπώμεν αλλήλουσαν το Θεό εσμέν είμεθα μέσα στην αγάπη του Θεού. Με όλη την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη αλλά περισσότερο την Καινή Διαθήκη ο Θεός μιλάει για την αγάπη. Αλλά δεν είναι μόνο λόγια αγάπης ο Άγιος Θεός, είναι προπαντός πράξη αγάπης. Ο Άγιος Θεός είναι αγάπη έμπρακτη. Κένωση, σάρκωση, τόσο μεγάλη ταπείνωση κανείς δεν κάνει. Σταύρωση και συγχώρηση επάνω από το σταυρό των σταυρωτών του, αυτών που τον βασάνισαν, τον σταύρωσαν, τον συγχωρεί και λέγει συγχώρησε τους πάτερ ουράνιε, δεν ξέρω τι κάμουν. Επομένως έχει δικαίωμα να μας δώσει εντολή να μιμούμεθα την αγάπη του ο Κύριος. Και όχι μόνο να αγαπάτε αλλήλους, αλλά αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ξαναγυρνάμε στο στίχο 35 μετά από αυτά τα σύντομα εισαγωγικά. Βέβαια μας πέρασε βλέπω αρκετή ώρα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στην αγάπη προς τους εχθρούς. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας λέγει μέχρι σημείου που θα τους ευεργετείτε. Και σε άλλο σημείο, αν πεινάει λέει ο εχθρός σου ψώνησε να δώσει να φάει. Αν διψάει πότισε τον. Αν είναι γυμνός ντύστον. Και εννοείται αν έχει ανάγκη από φάρμακα δώσ' του φάρμακο. Αν έχει ανάγκη από παρηγοριά παρηγόρησέ τον. Αυτή είναι η έμπρακτη αγάπη αληθινή που δεν έχει όρια, που φτάνει μέχρι σημείου να εκφράζεται όχι μόνο με λόγο συμπάθειες, όχι μόνο με ρητορίες περί αγάπης εύκολες, γιατί βέβαια η δυτική εκκλησία, η ψευδεκκλησία είναι πολύ εύκολη στη ρητορία πριν σε αγάπη. Αγάπη λέει αγάπη και αγάπη. Για να ξεχάσουμε ότι η αγάπη δεν λειτουργεί μόνη της άνευ της αληθείας. Ο Θεός είναι αγάπη αλλά είναι και αλήθεια. Εγώ ημί λέει η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Είναι και αλήθεια. Δεν είναι μόνο αγάπη και δεν μπορεί το ένα να ακυρώνει το άλλο. Δεν μπορεί η αγάπη να γίνεται ψευτοαγάπη, να γίνεται πλάνη, να γίνεται αίρεση, να ακυρώνει την αλήθεια του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν να αποκλείομαι τον Θεό αλήθεια,
τον Θεό δικαιοσύνη, τον Θεό μακροθυμία, τον Θεό αγάπη. Και όταν λέμε ο Θεός είναι αγάπη, δεν ξεχνάμε ότι η αγάπη αλληλοπεριχωρεί με την αλήθεια, με τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός και από αγάπη κολλάζει, παιδαγωγεί, μαστιγώνει, παιδεύει για να υπάρξει διόρθωση και ισοτηρία, επειδή μας αγαπά. Εάν δεν μας αγαπούσε, θα μας είχε καταλήψει μέσα στα σκοτάδια μας, μέσα στο χάος το οποίο υπήρχε προ Χριστού. Βέβαια και τώρα υπάρχει χάος, γιατί πισωγυρίζει ο κόσμος στην φαυλότητα της λατρείας ειδώλων, στη λατρεία των εγωισμών, στη λατρεία θα λέγαμε του σατανά. Αλλά και πάλι να αγαπά τον κόσμο ο Θεός, δεν φέρνει κατακλυσμούς, δεν φέρνει αυτοστιγμή τιμωρίες, αλλά μακροθυμεί και πάντα στέλνει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελεθήν. Λοιπόν, η αγάπη δεν μπορεί να εκφράζεται μόνο με μια φλιαρία, με μια, θα λέγαμε, με μια εύκολη φράση «αγαπάμε» και ο Θεός είναι αγάπη και να αγαπάμε τους πάντες. Ναι, βέβαια, τους πάντες θα αγαπάμε. Ακόμα, όπως μας λένε και οι πατέρες, και τους αιρετικούς, όχι όμως αγάπη στην αίρεση. Να κάνουμε τις διακρίσεις αυτές, όχι αγάπη στην αίρεση, αγάπη στον αιρετικό, να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει, να επανέλθει στην αλήθεια. Όχι αγάπη στην αίρεση, μα ο Πάπας θέλει και η άλλη αιρετική, αγάπη στην αίρεση. Αυτό είναι ακύρωση της αγάπης, άρνηση, δηλαδή να αγαπήσουμε την αίρεση τον αιρετικό, ναι, να τον αγαπήσουμε μέχρι σημείου να μην μας επηρεάσει η αίρεσή του, να τον βοηθήσουμε να μετανιώσει. Εάν αγαπήσουμε λοιπόν και την αίρεση, τότε ακυρώνουμε την αγάπη του Χριστού, μισούμε τον Χριστό, μισούμε τον Θεό, γιατί μισούμε την αλήθεια. Ο Θεός λοιπόν είναι και αλήθεια. Μετά τα εισαγωγικά λοιπόν τα σχόλια αυτά, να δούμε κάποιες μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων που μας μιλούν για το πώς εκφράζεται λοιπόν η αγάπη. Έχουν λόγους περί αγάπης όλοι οι Άγιοι Πατέρες, εξαίρετος δε ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, έχουν και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες, ο Μάξιμος Ομολογητής που έχει 4 μεγάλα κεφάλαια από 100 παραγράφους, δηλαδή 400 παραγράφους περί αγάπης, κεφάλαια περί αγάπης, που μας μιλεί ποια είναι η αγάπη, ποια είναι η αληθινή αγάπη, και πάλι πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα, ποια είναι η αληθινή αγάπη. Ας πούμε επιγραμματικά και μόνο. Η αληθινή αγάπη είναι, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αυτή που αγαπά εξίσου τους πάντες, αδιάκριτα, και αμαρτωλούς και αγίους και εχθρούς και φίλους. Ίση αγάπη. Πόσο λοιπόν είμαστε εμείς ελεγχόμενοι, γιατί δεν έχουμε την αληθινή αγάπη. Μετά, περί τελείας αγάπης μας ομιλεί αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος και μας έχει πολύ θαυμάσια χωρία. Αληθινή αγάπη λοιπόν, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τελεία αγάπη κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Και βέβαια δεν θα μιλήσουμε γενικά περί όλων των παραγράφων της τελείας αγάπης. Τελεία αγάπη από πλευράς του Θεού αποδεικνύεται ότι μας έπλασε κάτι εικόνα του και καθομοίωση, μας έδωκε μετά την πτώση δυνατότητα να επανέλθουμε, να ανορθώσουμε το κατ' εικόνα. Έρχεται αυτός ο ίδιος, αρκώνεται, σταυρώνεται και την πριν πεσούσαν ανασταίνει η εικόνα. Μας δίδει τα χαρίσματα, μας δίδει την δυνατότητα της σωτηρίας, της κοινωνίας, της μεθέξεως των θείων προσωπών του με τη σαντική του θυσία, την κάθονης εικονάδου, την Ανάσταση και την Ανάληψη και την εκκλησία την οποία μας ίδρυσε. Υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης ότι μας δίνει την δυνατότητα να τον κοινωνούμε, το σώμα του, το αίμα του, την παρουσία του, την θεϊκή. Αλλά να αναφέρθουμε σε μια άλλη παράγραφο του Ιερού Χρυσοστόμου που μας ομιλεί για την χάρη που έχει η αγάπη. Αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων ότι οι πάντες είχαν κοινά τα πάντα, και το φαγητό και τα χρήματα, και πουλούσαν τα αγαθά τους και είχαν κοινό ταμείο, κοινές αγάπες, κοινά δείπνα, και επομένως κανείς δεν υστερεί του. Βέβαια και τότε υπήρχαν παράπονα.
Και τότε υπήρχαν κάποιες σχήρες και κάποια άλλα πρόσωπα που παραπονούνται ότι παρηγκονίζονται και αδικούνται. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ποτέ ησυχία, πάντοτε θα παραπονούνται. Πόσο μάλλον σήμερα έχουν δίκιο να παραπονούνται οι συνταξιούχοι, κάποιοι άλλοι άποροι, άνεργοι που είναι μέσα στη φτώχεια, στην ανεργία, στην δυστυχία. Και εμείς δεν εκφράζουμε την αγάπη μας. Ούτε από πλευράς πολιτείας είχαμε έστω μέχρι τώρα τόση έκφραση αγάπης και συμπαραστάσεως και κοινωνικής πρόνοιας. Θα έπρεπε να είχαν λυθεί τα προβλήματα των αστέγων, των σεισμοπλήκτων, των απόρων, των πολυτέκνων. Δεν τα λύσαμε τα προβλήματα αυτά. Μην πούμε πως αγαπάμε το λαό. Να ζητάμε την ψηφοφορία, μακάρι. Ο λαός να είναι, θα λέγαμε, πρόθυμος να δίνει πάντοτε την ψήφο. Βέβαια είδαμε και σε ένα χωριό, δεν έδωσαν ψήφο επειδή δεν είχαν δάσκαλο. Υπάρχει αγάπη στην παιδεία, αγάπη στην νεολαία, αγάπη στην Ήπειρο, όταν δεν δίνει η πολιτεία ένα δάσκαλο σε ένα χωριό κάπου εκεί στην Ήπειρο. Δεν θυμάμαι ακριβώς το χωριό. Και λένε δεν ψηφίσουμε, και ότι δεν έχουμε, και σε ένα νησί πάλι. Δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Λοιπόν, η αγάπη δεν εκφράζεται ούτε και με νόμους για την πολυτεκνή μάνα, για την άπορη οικογένεια. Πώς θα κάνουν παιδιά οι μητέρες με αυτές τις, αυτά τα έξοδα που υπάρχουν. Δεν υπάρχει αγάπη ούτε από πλευράς πολιτείας προς τις οικογένειες, προς τους απόρους, τους ανέργους. Ούτε θα έλεγα τόσο όσο πρέπει προς τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να απορροφήσουμε τα παιδιά σε πανεπιστήμια, σε σχολές, να τους πούμε δεν μπορείς να μάθεις πολλά γράμματα, μάθε τεχνικές γνώσεις, να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον για το λαό, παρά μόνο όταν είναι παραμονές εκλογών. Ας ευχηθούμε στο εξής να υπάρχει το γνήσιο ενδιαφέρον. Να μην αγνοείται ο λαός και ποδοπατιέται δις άλλες ώρες και μόνο την χάνει περί ποιήσεων παραμονές εκλογών. Ας ελπίσουμε λοιπόν η παρούσα πολιτεία να δώσει το ενδιαφέρον στον καημένο το λαό, στον άνεργο, στον φτωχό πατέρα που δεν έχει ψωμί, να δώσει στα παιδιά, στη μάνα την πολύτεκνη, να δώσει δάσκαλο στα χωριά, να ζωντανέψει η Ήπειρος και να τύχουν, θα λέγαμε, της πραγματικής αγάπης και του ενδιαφέροντος της πολιτείας, οι αγρότες, οι επιμένες, οι γεωργοί, να μείνει η Ήπειρος ζωντανή. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν στο εξής τα κατάλληλα μέτρα και όλοι να δείξουμε αλληλεγγύη και όλοι να πούμε ότι πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες εφαρμογής της αγάπης των μέτρων που αξίζουν αυτοί που δεινοπαθούν περισσότερον. Πού είναι η αγάπη προς τους δεινοπαθείς του Αιγαίου? Ακόμα περιμένουν της Κοζάνης και των άλλων πόλεων, ακόμα περιμένουν την ένδειξη αγάπης και από πλευράς των χριστιανών και από πλευράς της Εκκλησίας. Δεν δείχνουμε την αγάπη μια φορά και τελειώσαμε. Επομένως ελεγχόμεθα, όχι μόνο δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας, αλλά δεν αγαπάμε ούτε και τους χριστιανούς που πάσχουν και υποφέρουν. Μας λέγει ο Χρυσόστομος πάρα πολλά ωραία, δεν έχω τον χρόνο, αλλά να δούμε τώρα κάποιες, πώς εκφράζεται αυτή η αγάπη και προς τους εχθρούς. Εκφράζεται, με πολύ σύντομο λόγο, να δούμε, εκφράζεται με συγγνώμη. Πώς φορές να συγχωράμε, το λέει ο Χριστός, εβδομικοντάκης λέπτα, δηλαδή άπειρες φορές. Με το να συγχωράμε και να μην κρατάμε κακία, με άνεξη κακία. Πώς πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Με ευεργεσία. Να τους ευεργετούμε. Όπως έχει και το παράδειγμα ο Χριστός, και να αναφέρουμε ένα παράδειγμα από τον Ιερό Χρυσόστομο. Βέβαια είχα πάρα πολλά κείμενα, μας πέρασε η ώρα με την προέκταση των σχολείων αυτών, αλλά να δούμε από τον Ιερό Χρυσόστομο ένα απλό σχόλιο που μας ομιλεί για την αγάπη προς τους εχθρούς μας και με την ευεργεσία. Όχι απλώς μόνο να λέμε λόγια, αλλά να ευεργετούμε τους εχθρούς μας. Χρυσόστομος λοιπόν, νίκη του κακού με το αγαθό, το λέγει και ο Παύλος, μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το πονηρό.
Μην ξεχάσει να ευεργετείς, λέγει. Αν αυτός είναι αχάριστος και δεν αναγνωρίζει, εσύ θα με μιλήσει των Θεών. Ο Θεός ευεργετεί τους πάντες. Και έτσι πλέον είναι μεγάλη ευλογία σε αυτή την αρετή. Αγαπάμε με λόγο όταν μακροθυμούμε. Όταν δεν είμαστε οξείς, όταν δεν βιαζόμαστε να λάβουμε, θα λέγαμε, ικανοποιήσεις ή αν έχουμε δανείσει το δάνειο ή να μας δείξει την καλή συμπεριφορά. Μακροθυμία, όπως ο Θεός. Με το να μην ανταδικούμε, να δούμε πάλι ένα θαυμάσιο σχόλιο του Ιερού Χριστοστό, να μην, από τους Αγίους Πατέρες, να μην ανταδικούμε λοιπόν, γιατί όποιος αγαπά, μένει όχι στα λόγια αλλά γίνεται πράξης. Και ειδού λοιπόν να πάμε στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, μια παράγραφο να διαβάσουμε. Να μιμηθούμε, λέγει, τον Ιησού Χριστόν και να δείχνουμε την αγάπη και την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη και σε αυτούς ακόμα οι οποίοι είναι εναντί ημών. Δεν έχω χρόνο να πω περισσότερο. Αγαπητοί τηλεθεατές, είπαμε λίγα λόγια για την αγάπη. Είναι το Ευαγγέλιο της Κυριακής Β' Λουκά, αυτής της Κυριακής. Βέβαια, να αναφερθούμε και λίγο στο Ευαγγέλιο γενικά της αγάπης. Αναφερθήκαμε και λίγο στο Ευαγγέλιο γενικά της αγάπης, που είναι η Καινή Διαθήκη, που είναι ο Χριστός, που είναι η χριστιανική πίστη, που είναι η Εκκλησία. Οφείλουμε λοιπόν να δείξουμε την αγάπη μας εμπράκτως και στους νέους. Βέβαια, οι κακοί, οι μοχθηροί, οι άνθρωποι που μας μισούν, πάσχουν, έχουν ανάγκη θεραπείας. Η αγάπη λοιπόν η χριστιανική, του Χριστού η αγάπη, όταν την εκφράσουμε και εμείς, γίνεται φάρμακον θεραπείας. Και θεραπεύει είτε αργά είτε γρήγορα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί κανείς με θυμό, με εκδίκηση, με αντεκδίκηση να δώσει θεραπεία, να λύσει προβλήματα. Ούτε να θεραπεύσει τους κακούς και ανθρώπους του μίσους και της κακίας και της έχθρας. Η αγάπη έχει δύναμη μεγάλη, γιατί είναι του Θεού η αγάπη, η ενέργεια και ιδίωμα. Και κάνει λοιπόν τους χριστιανούς να μιμούνται, να μοιάζουν με τον Άγιον Θεό, να γίνονται τέκνα του Αγίου Θεού. Βέβαια, ας αναφερθούμε και στο Ευαγγέλιο της Τρίτης Κυριακής του Λουκά, που είναι η Ανάσταση του Ιού της Χειρας της Ναΐ. Να δείξουμε εμείς την αγάπη στην νεότητα, την αγάπη στους νέους. Η Κυριακή λοιπόν που μας παρουσιάζει Τρίτη του Λουκά, ότι ο Χριστός ανασταίνει το μονάκριβο Υιό της Χείρας που είχε πεθάνει, σημαίνει την αγάπη την ιδιαίτερη που πρέπει να δείξουμε στην νεολαία και σαν πολιτεία και σαν εκκλησία. Και βέβαια σαν σχολιά, σαν διδάσκαλοι, σαν στρατός, σαν χώροι που περιθάλπουν είτε δίνουν ψυχαγωγία στους νέους. Δεν αγαπάμε τους νέους. Τους αφήνουμε μέσα στα προβλήματά τους, μέσα στις αναζητήσεις τους, μέσα στο χάος το οποίο τους δημιουργήσαμε με την κοινωνία, την κοινωνία του μίσους, της κακίας, της αδικίας, της φαυλότητας. Να δώσουμε λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως και αγάπη στους νέους. Δεν θα κάνουμε εμείς αναστάσεις νεκρών νέων. Δεν έχουμε αυτή την δύναμη. Αν είχαμε αγιότητα και πίστη θα το κάναμε και αυτό. Και θα έκαμε ο Θεός το θαύμα αυτό. Εάν είχαμε πίστη ως κόκκον συνάπειος που λέει η Γραφή, λέει ο Χριστός. Αλλά ας μην κάνουμε έστω αναστάσεις νεκρών. Μην τους σηκώσουμε από το φέρετρο αν κοιμήθηκαν. Να τους σηκώσουμε από την πνευματική νέκρα. Να τους αναστήσουμε από την πνευματική αδιαφορία, από την απελπισία που είναι τάφος και θάνατος, από τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιπέσει, από τα πάθη στα οποία τους έχουμε αφήσει να πάσχουν και να υποφέρουν, και ας τους δώσουμε ελπίδα, ας τους δώσουμε οράματα, ας τους δώσουμε στους νέους την δυνατότητα να εργαστούν, να αξιοποιήσουν τα χαρίσματά τους και τα ταλέντα τους, να αξιοποιήσουν τα χαρτιά, τα πτυχία που τυχόν έχουν ή να πάρουν πτυχία είτε πανεπιστημίων, είτε τεχνικών σχολών κλπ. Και να δείξουμε λοιπόν ενδιαφέρον στους νέους, στις νέες, να βρουν δουλειά, να βρουν ψυχαγωγία, να βρουν χαρά αληθινή, να παντρεύονται, να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, να ζουν την χαρά και την αγάπη την αληθινή και να μην γεύονται με ληστρικό, σαν ληστές την αγάπη την άγορη, την αγάπη την πονηρή, την αγάπη της αμαρτίας, την πεζοδρομιακή, η οποία κρύβει κινδύνους.
κρύβει AIDS, κρύβει αφροδίσια νοσήματα, κρύβει χίλια δυο δεινά τα οποία μαστίζουν την νεολαία. Ας δείξουμε λοιπόν την αληθινή αγάπη. Ας αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας, και να κάνω ένα μικρό σχόλιο και να καταλήξω σε ένα-δύο λεπτά το πολύ. Να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας και τους Τούρκους βεβαίως, και τους Αλβανούς. Βέβαια οι Αλβανοί δεν είναι τώρα εχθροί μας. Βέβαια είναι ο Μπερίς, θα πείτε, ήταν ο Χότζα που τυρανούσε τους Έλληνες. Οι Αλβανοί δεν είναι εχθροί μας. Είναι πολλοί από αυτούς είναι χριστιανοί. Και όπως συζήτησα με κάποιους ειδικούς εκεί, οι πιο πολλοί μομεθανοί Αλβανοί ήταν χριστιανοί. Και είχαμε αγάπη. Να αγαπήσουμε τους πάντες. Βέβαια προσοχή. Χρειάζεται όμως και προσοχή. Όταν λοιπόν έχουμε κάποια τσιλέρ ή κάποια χούντα τουρκική η οποία ζητάει και το Αιγαίο και τη Θράκη και την Κύπρο και τα πάντα και θέλει να κάνει και την Αγία Σοφιά τζαμί, τώρα βέβαια αποσοβήθηκε λίγο αυτό, πάλι θα ξαναγυρίσουν στο ζήτημα αυτό οι Τούρκοι αν εμείς αδρανήσουμε. Θα θέλουν και πάλι να κάνουν την Αγία Σοφιά τζαμί. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι εμείς επειδή αγαπάμε τους Τούρκους, άρα να κάνουν ό,τι θέλουν, να μας κάνουν πόλεμο, να μας σκοτώνουν, να μας φάζουν, να γκρεμίσουν τις εκκλησίες όπως έκαιμαν στη Βόρεια Κύπρο. Κρέμισαν εκκλησίες, πουλούν εκκλησάκια και τις εικόνες. Τα ίδια είχαν κάνει και στην Αλβανία, είχε κάνει ο Εμβέρ Χόντζα, είχε γκρεμίσει εκκλησίες. Ναι, αγάπη και στον Χόντζα, γιατί όχι. Όχι όμως αγάπη και στα εγκλήματα. Όχι αγάπη στην νέα τάξη των πραγμάτων που σφάζει τους λαούς με τους πολέμους. Όχι αγάπη στη νέα τάξη πραγμάτων η οποία είναι αντίχριστη και θέλει να υποτάξει τους ορθοδόξους λαούς και να τους κάνει σκλάβους και φτωχούς και θα λέγαμε να τους ακροτηριάσει, να τους ευνοχίσει, να μην έχουν θέλημα, να μην έχουν θα λέγαμε διάθεση δημιουργίες και να στηρίξουν τον πολιτισμό. Όχι να πούμε αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μας κάνουν γυρούς οι Τούρκοι να πάρουν την Κύπρο να σηκώσουμε τα χέρια. Αυτό δεν σημαίνει αγάπη. Αυτό λέει και χιλιαστέ, λέει δεν επιτρέπει να σκοτώσουμε, λέει το λέει ο θεσμός φωνεύσης. Ναι, το ου φωνεύσης κατοχυρώνεται με το να αποκλείσουμε να μας φωνεύσουν. Το να σηκώσουμε τα χέρια, σαν να λέμε υπογράφουμε τη θανατική μας καταδίκη. Σκοτώστε μας, λέει, λατίστε μας, κλέφτε μας, γκρεμίστε εκκλησίες, βεβηλώστε εκκλησίες, ιερά και όσια μιάνατε και κάμετε όλα τα, γκρεμίστε και κάνετε όλα γέλια καρφία. Λοιπόν, κακώς ερμηνεύουν του φωνεύσεις. Το να έχουμε στρατό και πρέπει να προσέξει πολιτεία. Πάρα πολύ να πάρει έστω όπλα αποτελεσματικά και να έχουμε αποτελεσματικότητα στην αποτροπή του πολέμου. Τότε εφαρμόζουμε του φωνεύσεις. Το να έχουμε αδυνατήσει εμείς στρατιωτικά και να δίνουμε το δικαίωμα στους Τούρκους να μας φωνεύουν, να μας απειλούν, να μας ταπεινώνουν. Αυτό είναι φαύλο. Δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι να έχουμε την δυνατότητα να αποτρέψουμε τα εγκλήματα, να αποτρέψουμε τους πολέμους, να ματαιώσουμε τους πολέμους και τότε θα είμαστε στην έπαλεξη της ειρήνης. Η αδιαφορία και νιάχει ο μήνας δεν είναι αγάπη, δεν είναι τρόπος ειρήνης και επομένως το νου μας 404 εξοπλισμός έστω όσων δυνατόν με λίγες δαπάνες γιατί έχουμε και λαό που πεινάει αλλά αν είναι ανάγκη και μας βάλουν στον χώρο των εξοπλισμών πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εφόσον λόγια δεν παίρνουν οι Τούρκοι, εφόσον λόγια δεν μετράνε στην ειρήνη πια, έφτασε η εποχή που η πυγμή και η στρατιωτική ισχύ επιβάλλεται. Και αυτό το βλέπουμε μετά την διάλυση της Σοβιετικής, θα λέγαμε, των Σοβιετικών Δημοκρατιών, όταν βάζουν το πόδι τους μέσα εκεί και ρυθμίζουν τα πάντα και όλες τις αιρέσεις του σατανά τις έβαλα μέσα εκεί στη Ρωσία. Και κάνει ό,τι θέλει ένα παιδάκι στην Αμερική που λέγεται Κλίντον. Αυτό δεν είναι λοιπόν αγάπη. Το να επιτρέπουμε σε έναν κύριο που φιλοδοξεί να είναι να λέγεται δίθεν πλανητάρχης να κάνει τα καπρίτσα του και να κάνει ό,τι θέλει. Όποτε θέλει να κάνει πολέμους να πουλάει όπλα και να επιβάλλει τις θελήσεις του και κάνει ψηφοθυρίες. Λοιπόν, αγάπη σημαίνει να αποκλείσουμε τους πολεμοποιούς, να αποκλείσουμε την καπήλευση της ειρήνης από το Συμβούλιο Ασφαλείας και να πούμε κύριοι που πάτε, μην μας κοροϊδεύετε. Μην κάνετε πολέμους και λέτε πως είσαστε ειρηνοποιοί.
κάνουν πολέμους βέβαια να πουλήσουν όπλα. Και η αγάπη, η αληθινή, δεν εφαρμόζεται εάν δεν μετατρέψουμε τις πολεμικές βιομηχανίες σε βιομηχανίες ειρήνης. Ναι, να μην χάσουν το ψωμί τους εργαζόμενοι. Να κάνουμε τα εργοστάσια που βγάζουν όπλα, να βγάζουν αυτοκίνητα, να βγάζουν προϊόντα, βιομηχανικά, οτιδήποτε άλλο. Όχι, αλλά ως πότε θα είμαστε πλανεμένοι? Εάν εμείς αφοπλιστούμε, οι Τούρκοι οπλίζονται. Άρα μας βάλαν στο χώρο και θα χορέψουμε τον του εξοπλισμού, ώστε να μην τολμούν να μας πειράσουν, να μην τολμούν να σφάζουν ανετίως τους Έλληνες και να ερημώνουν τον Ελληνισμό. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και σε άλλη εκπομπή για την αγάπη την αληθινή. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.